Θα συνδεθούμε τώρα με τη Νέα Υόρκη και την Αστόρια και θα συνομιλήσουμε με τον Έλληνα παθολόγο, γαστρεντερολόγο Μανώλη Κουρουπό στο νοσοκομείο Mount Sinai Queens. Γιατρέ, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Ζείτε πρωτόγνωρες καταστάσεις και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η μεγαλύτερη χώρα του δυτικού κόσμου θα πάθαινε τέτοια πανολεθρία από τον κορονοϊό και από όσο ξέρω και εσείς ο ίδιος αλλά και η σύζυγός σας νοσήσατε. Μάλιστα, με έπιασαν τη ρετή γύρω στις μέσες του Μαρτίου. Κάθισα σπίτι περίπου 8 μέρες με πυρετό 38-39. Όταν όμως άρχισα να έχω κάποια συμπτώματα βήχα και κάποια δυσκολία στην αναπνοή, συζήτησα με συναδέλφους που ήξερα ότι μεταχειριζόταν φάρμακα στο νοσοκομείο και μου σύστησαν να πάρω την hydroxychloroquine, υδροχλωρίνη, που είναι για το φάρμακο της μαλαρίας. Τρεις μέρες αργότερα, ενώ δεν είχε πέσει ο πυρετός, άρχισα να παίρνω και την αζιθρομικίνη και μέσα σε τρεις μέρες έπεσε ο πυρετός, ούτως ώστε τώρα δύο εβδομάδες σχεδόν είμαι χωρίς πυρετό. Έχω ήδη γυρίσει στο ιατρείο. Και η περισσότερη δουλειά που κάνουμε είναι με τα τηλέφωνα και ηλεκτρονικά. Η παραενέργεια που μου έφερε όμως ο ιός, είμαι 64 χρονών, βάσει λίγο πίεσης, βάσει λίγο χοληστερίνης, μου έφερε μία ταχυπαλμία, ούτως ώστε οι καρδιολόγοι που τους έστειλα το καρδιογράφημα που έκανα στο γραφείο μου, μου είπαν να παίρνω φάρμακα να πέσουν οι παλμοί και συγχρόνως να πάρω φάρμακα για χοληστερίνη και αντιπυκτικά. Στην ειδικότητά μου ως παθολόγος και γαστροεντερολόγος βλέπουμε νέους ανθρώπους, 40-50, οι οποίοι περνούν τον ιό, έχουν χάσει 20-25 πάουν, μιλάμε 10-12 κιλά, με ευκυλιότητες, χωρίς καθόλου αναπνευστικά συμπτώματα, οι οποίοι όταν τους κάνουμε αναλύσεις στο αίμα βλέπουμε ότι έχουν ανεβασμένη την πρωτεΐνη, το C-reactive protein, και το D-dimer, νομίζω μεταχειριζόμαστε τις ίδιες λέξεις και στα ελληνικά, που αποδεικνύουν ότι ο οργανισμός έχει σοβαρό ερεθισμό και έχει πιθανότητες για θρόμβωση. Άρα δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιος παθαίνει κορονοϊό, αλλά ακόμα και όταν του περάσει και δεν έχει συμπτώματα, του αφήνει ο ιός αυτός διάφορες βλάβες. Όπως ακούτε, τα κύρια προβλήματα που μας φέρνουν θανάτους είναι τα αναπνευστικά, αλλά σίγουρα έχουν απεδειχθεί από τους Κινέζους, από τους Ευρωπαίους και τους γιατρούς στην Αμερική στα νοσοκομεία ότι το γαστροεντερολογικό σύστημα επηρεάζεται και υπάρχουν ίσως και άλλες πιθανές παραενέργειες. Οι μεγάλες παραενέργειες εκτός του αναπνευστικού είναι το πρόβλημα της τρόμβωσης. Και πρόσφατα είχα μία πενιντάρα ασθενή η οποία με πήρε τηλέφωνο για γαστροεντερολογικά συμπτώματα, αλλά στην τελική της φάση το τηλέφωνο μου λέει ότι έχει φουσκώσει το πόδι μου. Την προηγούμενη Παρασκευή της κάναμε αμέσως ανάλυση σε ακτινολογικό γραφείο και βρήκαμε ότι είχε θρόμβωση στα πόδια. Είναι αναγκασμένη να παίρνει αντιπυκτικά τώρα και να κάνουμε έρευνα με τους αιματολόγους και με τους καρδιολόγους για πόσο καιρό θα χρειαστεί συμπτώματα. Κάποιος που έχει θρόμβωση στο πόδι μπορεί να πεθάνει, που φεύγει η θρόμβωση και πάει στα πνευμόνια και σου κάνει πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, η γυναίκα σας πώς είναι καλύτερα? Με συγχωρείτε? Η γυναίκα σας είναι καλύτερα? Εγώ άρχισα, ενώ και οι δύο ελπίζαμε ότι θα περάσει η πάθηση που περνάει στα 85%, 90% και δεν φτάνουν στο νοσοκομείο. Όταν αρχίσαμε να έχουμε συμπτώματα, σας λέω αναπνευστικά, εγώ άρχισα θεραπεία Μαρτίου 27, αυτή άρχισε θεραπεία Απριλίου 2 και αυτή τη στιγμή και οι δύο είμαστε υγιείς από όλα τα άλλα θέματα μας. Ευτυχώς, πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία εκεί? Νομίζω ότι ήδη έχουν περάσει το χειρότερο. Ακούτε ότι οι αριθμοί που μπαίνουν, όπως άκουα πρόσφατα και από την Ελλάδα στο πρόγραμμά σας τώρα, έχουν μειωθεί ο αριθμός των ασθενών που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Νομίζω επειδή υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ακόμα στα νοσοκομεία μας στις εντατικές, διασωλημένοι κτλ., οι θάνατοι μπορεί να μην πέφτουν αμέσως, αλλά το ευχάριστο νομίζω είναι ότι έχουμε περάσει το δύσκολο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατρέ, και εύχομαι περαστικά και όλα να πάνε καλά.